Όλο νύχτα ήταν η μάχη με τις φλόγες στην Αρδία Ροδόπης, καθώς πυρκαγιά που έκαιγε σε δύσβατο σημείο πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας παρθένο δάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και ένα αέρια μέσα και η φωτιά οριοθετήθηκε. Καταφέραμε τις πρώτες βραδινές ώρες, παρόλο τις αντίξιες συνθήκες, γιατί είχε πολύ αέρα και ανέμους οι οποίοι δυσχέρναν το έργο αρχικά, αλλά ως εκ θαύματος σταμάτησαν απότομα οι αέριδες, βοήθησαν ώστε να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Η φωτιά ξεκίνησε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο και οι αρχές ερευνούν σοβαρά και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος και βλέπουμε ότι υπάρχουν φωτιές σε σημεία τα οποία δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Όλυμπο. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στην περιοχή ένα αερίως δεξαμενή υδροληψίας ώστε να μπορούν τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που κατάφεραν να προσεγγίσουν το μέτωπο να δώσουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Τώρα, ακούω, έρχεται το ελικόπτερο, μεταφέρει μια δεξαμενή η οποία θα τοποθετηθεί κοντά στο σημείο της φωτιάς για να έχουν πρόσβαση με αγωγό. Να πάνε και να σβήσουν έναν κορμό, ώστε να μην υπάρξει κανένα κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, η δίκη του 87χρονου που κατηγορείται για εμπρισμό στον Άγιο Στέφανο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του ίδιου, ενώ αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και ο γείτονάς του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον είδε να επιχειρεί να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο αριθμός των συλλήψεων για εμπρισμό από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου προβληματίζει. Μέχρι σήμερα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 124 συλλήψεις για εμπρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, τη στιγμή που πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται συχνά κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά. Παρά την επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι δυνάμεις στην Ελλάδα, η χώρα μας κατάφερε να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λεμεσό με την αποστολή 2 Καναντέρ. Αύριο Τρίτη, πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Με την Αττική, την Εύβοια, την Βιωτία, την Ηλία, τη Μεσσηνία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, την Αχαΐα, την Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, τον Έβρο, τα νησιά του Ιωνίου αλλά και του Βορειοανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται στην κατηγορία επικινδυνότητας 4.